Εγώ ρωτάω τον πρόεδρο από το εργατικό κέντρο Ερεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Λιολάκη. Σήμερα, κύριε Λιολάκη, από σήμερα το πρωί, αυτά που εσείς αντιμετωπίζετε στην πραγματικότητα, σε real time, έξω, εκεί, στην αγορά εργασίας, ο καθένας από εμάς, αλλά ρωτάω εσάς, πώς το βιώνετε, τι περιμένετε από εδώ και κάτω, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δωρογεράκη. Η πραγματικότητα δυστυχώς είναι πολύ πιο ζωφερή από ότι αυτά τα χαριτωμένα που ακούσαμε στη Βουλή τρεις μέρες τώρα, με αποκορύφωμα τις χθεσινές κοκορομαχίες της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης. Πραγματικά είναι στιγμές που θλίβομαι σαν απλός Έλληνας, όχι σαν συνδικαλιστής που έχω απέναντι με αυτούς τους 300, αλλά σαν Έλληνας στο γιατί έχουμε τάσει την Ελλάδα να μας ορίζουν τις τύχες μας πλην μερικών εξαιρέσεων αυτοί οι 300 εκεί μέσα. Αυτό θα πρέπει να αντιπαλέψουμε την επόμενη μέρα. Ήρθε ένα ψήφισμα το οποίο ενός εργασιακού νόμου το οποίο μας έβριχνε όλο τον κόσμο της εργασίας ολοκληρωτικά στα κάγκελα. Είδαμε ότι, όπως και περιμέναμε άλλωστε, ότι τελικά το νομοθέτημα αυτό ψηφίστηκε κατά ευρεία πλειοψηφία και μάλιστα σε κάποια άρθρα του και από την συμπολίτευση και την αντιπολίτευση. Είδαμε ότι και αποφασίσαμε ότι η επόμενη μέρα, εντάξει, κάποιοι το είχαν αναγορεύσει σαν η μητέρα όλων των μαχών, για μας δεν ήταν ποτέ αυτό, δεν είχε υποθεί ποτέ αυτό το πράγμα. Γιατί άμα ήταν η μητέρα όλων των μαχών αυτό το ψήφισμα, αυτό το νομοσχέδιο, πάει να πει ότι έχουμε χάσει τον πόλεμο. Οι μάχες είναι μπροστά. Η επόμενη μάχη που θα δοθεί από τα συνδικάτα θα είναι για το ασφαλιστικό που έρχεται. Ανασυγκροτόμαστε, βλέπουμε τι μένει από αυτό το ψήφισμα. Εννοείται ότι τα κακά του δεν πρόκειται ποτέ να τα νομιμοποιήσουμε εμείς σαν εργαζόμενοι. Κρατάμε τα μερικά καλά που έχει και βλέπουμε πώς θα εξελίξει το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει, η κυβέρνηση λέει ότι ξέρετε, με αυτό το εργασιακό νομοσχέδιο ερχόμαστε εμείς να φτιάξουμε εκείνα τα οποία ή τέλος πάντων να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους για εκείνα τα ωραία και τα ευτράπελα στην αγορά εργασίας, να εναρμονιστούμε σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άλλη πλευρά λέει τα αντίθετα. Τι από τα δύο πιο πολύ συμβαίνει, κύριε Λιολάκη? Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα ότι η νομική υπηρεσία της Βουλής απεφάνθη στο επίμαχο νομοσχέδιο που αφορά το άρθρο του νομοσχεδίου που αφορά τη διαθέτηση χρόνου εργασίας, ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί για το λόγο ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι σαν ίσο απέναντι στον εργοδότη, γιατί πολύ απλά ο εργαζόμενος εξαρτάται από τον εργοδότη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι δύο ίσα μέρη όπως δεΐζονται από την κυβέρνηση. Όσον αφορά τώρα κάποια επιμέρους θετικά που είχαμε πει και εμείς ότι υπάρχουν, δεν ανακαλύψαμε ξαφνικά την Αμερική, δεν αποτελούν παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον εργασιακό βίο της χώρας. Τα περισσότερα ήταν ευρωπαϊκές οδηγίες και σε αυτό καλόμασταν στα χώρα να υπακούσουμε. Δεν θα κερδίσουμε τώρα και βραβείο οι κυβερνώντες που φέρανε αυτά τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα προς κατοχύρωση στη χώρα μας. Μάλιστα. Η εικόνα σήμερα ποια είναι? Η εικόνα στην εργασία είναι προσπαθεί η εργασία να βγει από αυτό τον 1,5 χρόνο πανδημίας. Υπάρχει το πρόβλημα με το τουριστικό κομμάτι, το οποίο εμάς σαν Κρήτη μας αγγίζει πάρα πολύ. Οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία δεν είναι αναμενόμενες. Αυτό κατά πολύ οφείλεται και στην άρνηση της Αγγλίας να μας βάλει στην πράσινη λεγόμενη χώρα, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα
οι Άγγλοι που θα μας επισκεφθούν. Ένα μεγάλο κομμάτι της Κρήτης στο τουριστικό τομέα εξαρτάται από τους Άγγλους τουρίστες. Οι πληρότητες, όπως είπα, δεν είναι λοιπόν σε επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε και τα ξενοδοχεία έχουν παραμείνει κλειστά. Έχουν βάλει τους εργαζόμενους στην εύκολη λύση της μονομερίους αναστολής, το οποίο σημειωτέω να αναφέρουμε ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το μήνα Μάιο και μπορούν να γίνονται οι αιτήσεις για τα 534. Έχουν βολευτεί οι ξενοδόχοι σε αυτό το πράγμα. Όχι, έχουν βολευτεί, τέλος πάντων υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος περιμένει να πιάσει πάλι δουλειά. Γιατί με 534 ευρώ και με τα επιδόματα αυτά πείνας που δίνει η κυβέρνηση, δεν είναι η οικογένεια. Μάλιστα. Το ξέρουμε και το έχουμε πει και σε... Για εμάς λοιπόν λέτε απλά, κύριε Λιολάκη, δεν αλλάζει τίποτα από αυτά τα οποία χθες ψηφίστηκαν στη Βουλή. Αντίθετα, μάλλον χειρότερη θα γίνει η καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.